Λοιπόν, και για όλα αυτά φυσικά θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε με τον Παύλο τον Χριστίδη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ, τον οποίο θα καλωσορίσουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε, κύριε Χριστίδη, τις εξελίξεις πια. Δεν προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε, αλλιώς κοιμόμαστε, αλλιώς ξυπνάμε. Καλησπέρα. Είναι επειδή λειτουργείτε με όρους... ώρας Ελλάδος και όχι με ώρες Αμερικής, γι' αυτό. Ναι, θα πρέπει να αλλάξει πια αυτό, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις... Μετράω τον Παύλο, μετράω τους συναδέλφους, δεν λέω τόσοι, είμαστε ξυπνάμε, είμαστε λιγότεροι. Εν πάση περιπτώσει, πώς θα είδατε όλα αυτά, όλες αυτές τις εξελίξεις, κύριε Χριστίδη? Κοίταξε, σίγουρα ζούμε καταστάσεις που έχουμε να ζούμε στο πολιτικό σκηνικό αρκετά χρόνια. Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ έντονες αναταράξεις και νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται ζητήματα τα οποία σοβούν πολλά χρόνια, ταυτοτικά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πορεύτηκε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, κανένας από εμάς δεν θα μπει στα πολύ εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε να μπούμε, δεν θα κάνουμε ποτέ αυτό το οποίο επιχείρησαν να μας κάνουν ούτε το 2012-2013, όταν καλούσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να αφήσουν το δικό μας χώρο και να πάνε μαζί τους, ούτε αργότερα όταν ΟΜΑ προσπαθούσαν να εξαγοράσουν πολιτικά βουλευτές, στελέχη μας και να τα κάνουν υπουργούς, ούτε ακόμα πιο αργά, όταν εν πάση περιπτώσει μας αντιμετώπιζαν με τον τρόπο τον οποίο όλοι θυμόμαστε ότι μας αντιμετώπιζαν, λέγοντας ότι έχουμε τελειώσει πολιτικά. Εγώ δείχνω απόλυτο σεβασμό σε αυτά τα οποία γίνονται. Απλά βάζω μόνο μία υπενθύμηση ότι φτάνει πια με την προσπάθεια καπήλευσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακόμα και τις ατάκες για τις διαγραφές τις παίρνουν από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό, ξέρετε, δείχνει και την ένδυα, αν θέλετε, σκέψη που πολλές φορές υπάρχει. Έχει κάθε δικαίωμα ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει τις διαδικασίες. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε μια δουλειά να εκφράσουμε τις αγωνίες των πολιτών στο σήμερα και το αύριο, να βρούμε λύση στα πολλά τους προβλήματα και φυσικά να δώσουμε τη μάχη για να δώσουμε πνοή στην αξιωματική αντιπολίτευση με εμάς στη δεύτερη θέση, μέχρι να μπορέσουμε να γίνουμε μια πραγματικά... Ναι, βέβαια τώρα αυτό θεωρητικά είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, κύριε Χριστίδη, έτσι. Όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας πια, νομίζω πως δεν μπορεί να ανοίξει περισσότερο ο δρόμος. Τώρα είναι η ευκαιρία. Είναι πράγματι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία όμως δεν θέλουμε να σχετίζεται μόνο με το ξεφούσκωμα ή, εν πάση περιπτώσει, με τα προβλήματα τα οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουμε να σχετίζεται με τις σχέσεις εμπιστοσύνης που διαμορφώνουμε εμείς με τους πολίτες. Επομένως, πολύ πρακτικά, εμείς όλο το επόμενο διάστημα θα πάμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, θα καταθέσουμε προτάσεις για τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία σήμερα μας απασχολούν και νομίζω ότι τα θέματα της ακρίβειας μας καίνε όλους, ειδικά με τις εξελίξεις που έχουμε στις τιμές του ρεύματος. Είναι προφανές ότι ο κόσμος σε αυτά θέλει απαντήσεις. Εμείς έχουμε καταθέσει μια σειρά τέτοιων απαντήσεων. Η Νέα Δημοκρατία κλείνει τα αυτιά της αυτές τις απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά θα επιμείνουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Θα ήθελα και ένα σχόλιο τελευταίο, γιατί αντιλαμβάνομαι και το δύσκολο πρόγραμμά σας αναφορικά με τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, να αλλάξουμε τελείως, να φύγουμε από αυτό, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι ο στόχος μάλλον δεν επετεύχθη. Το 13 στις 13 δεν. Το 11 στις 13 πάλι δεν, για τη Γαλάζια Παράταξη. Κοιτάξτε, κύριε Καλυτερίδου, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια περιοδία σε 13 υποψήφιους περιφερειάρχες, παλεύοντας να βάψει γαλάζια την Ελλάδα. Είχαμε υπουργούς οι οποίοι εκβίαζαν πολύ ανοιχτά, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τους πολίτες. Είχαμε υπουργούς οι οποίοι έβγαλαν πολύ μεγάλη αλαζονία την πρώτη Κυριακή. Είχαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με συμπεριφορές οι οποίες παραπέμπουν σε γκόρτσους και μαυρογιαλούς δεκαετίας του 50 και του 60. Ο ελληνικός λαός έδειξε ότι δεν εκβιάζεται, δεν υποκύπτει και έκανε πολιτικές επιλογές οι οποίες στέλνουν συγκεκριμένα μηνύματα. Επομένως, εμείς δεν θεωρούμε ούτε ότι βάψαμε την Αθήνα πράσινη, ούτε ότι βάψαμε τη Θεσσαλονίκη πράσινη, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν πια οργανωμένες δυνάμεις οι οποίες είναι απέναντι στην αλαζονία, είναι απέναντι στην ύβρη της εξουσίας, είναι απέναντι στον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε
η Νέα Δημοκρατία όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν θέλετε, ειδικά για την δικιά σας περιοχή, ακόμα και απέναντι στην ανεπάρκεια την οποία επέδειξαν κυβερνητικά αλλά και αυτοδιοικητικά στελέχη με τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, απέναντι σε όλο αυτό, εμείς έχουμε επίσης μια ευθύνη. Η ευθύνη είναι να συγκροτήσουμε τέτοιου είδους πολιτικά ρεύματα από τα κάτω, τα οποία θα ενώσουν δυνάμεις και θα διαμορφώσουν συνθήκες μιας μεγάλης αλλαγής. Αυτό, ξέρετε, σχετίζεται με την καθημερινότητα των πολιτών. Και επομένως, ό,τι και να ακούγεται, εμείς δεν θέλουμε ούτε πολιτικούς γάμους από τα πάνω, ούτε περιμένουμε να διαλυθεί κάποιος για να αξιοποιήσουμε με την κατάσταση. Θέλουμε πολύ σοβαρά, πολύ οργανωμένα, να είμαστε δίπλα στον πολίτη στην καθημερινότητά του. Και η κεντροαριστερά, η Δημοκρατική Παράταξη, δημιουργήθηκε από τους καθημερινούς πολίτες, για τους καθημερινούς πολίτες, και έτσι θα μεγαλώσει και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα είπατε ότι θα ταξιδέψετε, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σε κάθε σημείο της χώρας προκειμένου να επικοινωνήσουν οτιδήποτε αφορά στους πολίτες και στην καθημερινότητά τους. Θα περιμένουμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στη Θράκη. Είμαστε και στην... Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές άλλωστε. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε επισκέψεις και στη Θράκη και στον Εύρο. Άλλωστε, ήμασταν εκεί πολύ πρόσφατα και καταγράψαμε εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών μια σειρά πολύ κρίσιμων ζητημάτων τα οποία αφορούν την περιοχή. Κορυφαίο ζήτημα είναι το αναπτυξιακό και ο τρόπος με τον οποίο σήμερα ο Εύρος χάνει ευκαιρίες επειδή η κυβέρνηση δεν δίνει την απαραίτητη σημασία συνολικά στον νομό. Το δεύτερο το οποίο έχουμε αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης και των προσφύγων, τα οποία ειδικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα ξαναφουντώσουν. Και προφανώς όλο αυτό είναι κάτι που σχετίζεται και με τις δομές και τις υποδομές ενός νομού, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, είναι ετεροβαρής αν θέλετε, γιατί η ανάπτυξή του είναι στο νότιο τομέα, και θέλουμε όλο αυτό να βρούμε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα θα ανέβουμε ξανά στη Θράκη, θα ανέβουμε στον Εύρο το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε και πώς αντιμετωπίζονται οι τεράστιες καταστροφές που άφησε πίσω του το καλοκαίρι η πύρινη Λέλαπα, πώς δίνουμε ξανά ζωή στη Δαδιά και φυσικά πώς δίνουμε ουσιαστική βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να είναι εκεί και να κρατάνε την Ελλάδα όρθια. Ξέρω ότι πληγώνονται οι Ευρύτες όταν ακούνε ότι είναι οι ακρίτες μας για τους οποίους είμαστε περήφανοι, γιατί νιώθουν ότι δεν γίνονται πράξεις οι οποίες το στηρίζουν στην πραγματικότητα. Εμείς επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα το κάνουμε κοινωνό και του Εύρου και της Θράκης. Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ και θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Χριστίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.